Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κύριο Γιάννη Βλασερό. Κύριε Βλασερέ, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε αυτή την επικοινωνία. Ενημέρωσα και τους ακροατές ότι είστε εν πλώ. Είμαστε λοιπόν τυχεροί που έχετε σήμα αυτή τη στιγμή. Πώς αποτιμάτε το αποτέλεσμα? Τυχερός που σας ακούω και ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε. Κύριε Βλασερέ, είχατε... Βεβαίως, βεβαίως, πολύ καλά. Πολύ καλά. Είχατε ταχθεί ευθέως στο πλευρό της Φόφης Γεννηματάς αυτή τη διαδικασία για την κεντροαριστερά. Θέλω να μου πείτε πραγματικά, ειλικρινά όμως, περιμένατε να υπάρχει αυτό το άνετο προβάδισμα της κυρίας Γεννηματά στο δεύτερο γύρο? Κοιτάξτε, μετά από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου νομίζω ότι κάπου εκεί περίμενε κανείς ότι θα έπεφτε το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι... Δεν ήταν έκπληξη. Ήταν μια έκπληξη. Ναι. Έκπληξη βέβαια ήταν, τα έχουμε ξαναπεί ίσως, η μεγάλη προσέλευση του κόσμου στην πρώτη Κυριακή, αλλά και η αρκετά μεγάλη της δεύτερης Κυριακής του κόσμου, ο οποίος ενεργοποιείται. Ενεργοποιείται πολιτικά και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Και μάλιστα στο δικό μας το χώρο. Μάλιστα. Τώρα η επόμενη μέρα τι σημαίνει για αυτό το χώρο? Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε έναν αρχηγό, έναν ηγέτη. Μιας υποίδρυση παράταξης, ενός υποίδρυση πολιτικού φορέα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο. Νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα. Ήδη έχουμε ένα αρχηγό αυτή τη στιγμή ο οποίος έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό τον οποίο εκλέγηκε και πρέπει να απευθύνω καταρχήν συγχαρητήρια στη Φόφτη Γεννηματά για αυτή την επιτυχία, αλλά και στους άλλους τους συνυποψηφίους, πρώτα απ' όλα στον Νίκο τον Ανδρουλάκη και στους άλλους οι οποίοι με τον ΑΒ τρόπο εισέπραξαν την εκτίμηση του δημοκρατικού λαού, του λαού της παράταξης. Στη συνέχεια νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούν να συνθέσουν, υλικό το οποίο μπορεί να συνθέσει το καινούργιο κόμμα, γιατί υπάρχει μια δημοκρατική συμπαράταξη, ο οποίο υπάρχουν αρκετοί φορείς, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα Ελλάδα το οποίο λέγεται, νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν... Ένα λεπτό, κύριε Βλασερέ, συγγνώμη, αλλά ξέρετε θα γυρίσουν από το ποτάμι και θα σας πούν, υπάρχει και το ποτάμι. Υπάρχουν και κάποιες άλλες, να το πω οργανώσεις, να το πω φορείς πολιτικοί που είχαν συνταχθεί με όλο το εγχείρημα. Και επειδή ανακοινώθηκε ότι θα πρόκειται για κάτι καινούριο, δεν περίμενα ειλικρινά να μου λέτε ότι υπάρχει ήδη η δημοκρατική συμπαράταξη. Κοιτάξτε να δείτε, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να αναιρέσουμε ότι υπάρχει μια σύνθεση, υπάρχει μια συγκέντρωση φορέων τα οποία πάρτιζαν τη δημοκρατική συμπαράταξη και εκεί πέρα στηρίχθηκε το όλο εγχείρημα. Τώρα υπάρχουν στοιχεία... Ναι, αλλά ήρθαν κι άλλοι, πλαισίωσαν κι άλλοι. Να ολοκλήρωσα ναι, το ότι ναι. υπάρχουν στοιχεία και από το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν και οι άλλοι και θα προσθεθούν και θα συνδεθούν. Mm-hmm. Νομίζω, κυρία Μαύρου, ότι το ιδιαίτερο πρόβλημα ή μάλλον το θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η κυρία Γεννηματά, ακόμη και ο κύριος Ανδρουλάκης, πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολος ο ρόλος τους. Βέβαια δεν είναι. Πρώτον. Ναι. Και συνυπεύθυνη και έχει βέβαια την μεγάλη ευθύνη την έχει η κυρία Γεννηματά, αλλά συνυπεύθυνος είναι και ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος πήρε 40%. Ναι. Έτσι, δεν είναι. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, και νομίζω ότι το θέμα είναι ότι πρέπει να συνυπεύθυνει. Αυτό τώρα το υπογραμμίζεται στο πλαίσιο της ενότητας που επιδιώκεται εκεί στο χώρο εννοείται, του ΠΑΣΟΚ, έτσι. Και στο πρόβλημα της ενότητας και στο θέμα της ευθύνης. Γιατί όταν υπάρχει ένας υποψήφιος ο οποίος παίρνει, δεν ξέρω ακριβώς τα αποτελέσματα, γύρω στο 42%, έχει μια ευθύνη επάνω στη δημιουργία του καινούργιου κόμματος. Και θέλω να πω ότι η κυρία Γεννηματά και ο κύριος Ανδρουλάκης, αλλά και οι υπόλοιποι αρχηγοί, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν σε αυτό το κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί, πρέπει να συνθέσουν το καινούργιο κόμμα, το οποίο έχει τις αρκετές και μεγάλες ίσως δυσκολίες τους. Νομίζω ότι πάμε για ένα κόμμα το οποίο βέβαια πρέπει να είναι ενιαίο, αλλά δεν θα πάβει να είναι στην αρχή τουλάχιστον πολυτασικό, μέχρι ότου αφομοιωθούν και εξισωθούν και ομογενοποιηθούν. Πώς θα γίνει τώρα? Θα γίνει κάποια ιδρυτική, είτε διακήρυξη, είτε ιδρυτικό συνέδριο? Έχετε κάπως προσδιορίσει τις διαδικασίες?
Έχει προσδιοριστεί. Τώρα λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ούτε έχουν γνωστοποιηθεί, αλλά καταρχήν υπάρχει πρόθεση του ιδρυτικού συνεδρίου, το οποίο θα γίνει όσο το δυνατόν συντομότερο, ούτως ώστε να συντεθεί αυτό το νέο κόμμα, το οποίο θα έχει καινούριο καταστατικό και αν θέλετε θα έχει και καινούριο κομματικό μηχανισμό. Και εδώ έχει ιδιαίτερη σημασία η συμμετοχή του κόσμου. Θα είναι ανοιχτό αυτό. Πώς θα γίνει? Ακούστε με. Όχι, ρωτώ, οι σύνεδροι θα προσκληθούν με ποιο τρόπο? Ακούστε να δείτε τώρα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σύντομα και ειδικά σε μένα να μου λέτε, να σας πω τις τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες θα προκύψουν μέσα από συνεννόηση με τους αρχηγούς. Εκείνο που θέλω πάντως είναι σαν πρόθεση που γνωρίζω γενικά, ότι υπάρχει η πρόθεση να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κόμμα και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι αυτό το κόμμα θα βασιστεί στους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και ψήφισαν και δήλωσαν μέλη του κόμματος. Από αυτούς, αυτή είναι η μαγιά για να συνδεθεί η νέα οργανωτική δομή του καινούριου κόμματος. Μάλιστα. Το οποίο θα αφορά όλους. Μάλιστα, μάλιστα. Και από αυτό θα βγουν αποφάσεις, ποιοι θα είναι οι σύνεδροι, ποιοι θα είναι ίσως οι υποψήφοι και όλα αυτά τα πράγματα. Α, έχει γίνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά από αυτή την εκλογική διαδικασία προς τη σύνθεση του νέου κόμματος, της νέας παράταξης. Μάλιστα. Και φιλοδοξούμε να καλύψει την κέντρο αριστερά. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ψήφισαν οι 210 και πλέον χιλιάδες την πρώτη Κυριακή θα κληθούν ως πρώτοι να συμμετέχουν στις αρχικές διαδικασίες. Από αυτούς τους 210, δεν ξέρω αν ξέρετε τις λεπτομέρειες, υπήρχαν δύο ομάδες. Οι μένοι οι οποίοι δήλωναν ότι θα είναι μέλη του κόμματος και οι άλλοι οι οποίοι είναι απλά ψηφοφόροι. Βεβαίως. Από αυτούς οι οποίοι δήλωσαν μέλη του κόμματος είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν σε διαδικασίες κομματικής και οργανωτικής σύνθεσης. Μάλιστα, καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Άρα λοιπόν, πότε βλέπετε να ξεκινούν? Γιατί η κυρία Γεννηματά είπε ότι από σήμερα ξεκινάει σκληρή δουλειά. Εσείς θα βρεθείτε κάπου ώστε να ενημερωθείτε και πιο συγκεκριμένα? Εννοείται. Εγώ είμαι καθοδόν βέβαια, έχω και τις υποχρεώσεις μου ιατρικές και τα λοιπά. Εννοείται. Και να ξέρετε ότι και αύριο έχω μια ομιλία ιατρική, αλλά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα βρω την ευκαιρία και θα πεταχτώ στα κοινωνικά. Μάλιστα. Γραφεία. Πρέπει να ξέρετε ότι εχθές είχα μια άμεση επικοινωνία και μας έδωσε τη δυνατότητα η τεχνολογία να απευθυνθεί με ανοιχτή ακρόαση η πρόεδρός μας, η κυρία Γεννηματά, στην Εφορευτική Επιτροπή, όταν της ανακοινώσαμε τα πρώτα αποτελέσματα και τους ευχαρίστησε και όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει επικοινωνία και θα επιπλέον και τώρα ζωντανή, μόλις πάω στην Αθήνα, θα έχω μια επικοινωνία και θα δούμε τι γίνεται για περαιτέρω λεπτομέρειες. Μάλιστα, να ρωτήσω κύριε Βλασερέ, ένα 78,5% που πήρε στο δεύτερο γύρο η κυρία Γεννηματά και ένα επίσης πολύ υψηλό ποσοστό στον πρώτο γύρο, αναρωτιέμαι πώς η ίδια το ερμηνεύει, γιατί σίγουρα ενημερώθηκε. Δεν είναι τυχαίο ότι επικοινώνησε και με την Εφορευτική Επιτροπή. Εννοείται ότι είναι ένα νούμερο το οποίο προβάλλεται, αν θέλετε, και η Νάξο στην προκειμένη περίπτωση ίσως είναι από τα μεγαλύτερα, αν δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της κυρίας Γεννηματά σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Αν μη τι άλλο δείχνει την αγάπη της, συνέβαλε βέβαια και ο ερχομός της, του κόσμου, του δημοκρατικού λαού της Νάξο, στο πρόσωπό της, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο δείγμα. Και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε και αν θέλετε να το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Νομίζω βέβαια ότι έχει τοποθετηθεί η κυρία Γεννηματά πάνω σε αυτό, αλλά εγώ θα το ρωτήσω και τώρα. Όσον αφορά τα περιβόητα χρέη των κομμάτων, μεταξύ αυτών είναι και του ΠΑΣΟΚ, τι θα γίνει με αυτό μετά την αφομοίωση, αν τελικώς δηλαδή γίνει ένας πολιτικός φορέας που θα συμπεριλαμβάνει και θα καταργηθούν τα άλλα κόμματα που το στηρίζουν αυτή τη στιγμή? Σίγουρα, από ό,τι έχει δηλώσει η κυρία Γεννηματά και περί αυτών η οικονομική και αυτά τα χρήματα θα αποπληρωθούν με τον ΑΒΒ τρόπο. Όσο αφορά τώρα τις λεπτομέρειες, είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ εγώ να σας διευκρινίσω.
σίγουρα εκείνο το δίνει σταθερή θέση του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ και της καινούργιας και της αρχηγού της, του νέου κόμματος, είναι ότι αυτά τα χρήματα θα αποπληρωθούν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το έχει δηλώσει, αλλά καλά κάνουμε να το διευκρινίσουμε και πάλι, γιατί ξέρετε ο κόσμος αναρωτιέται τελικά, εμείς είμαστε στο κόκκινο σε όλες τις τράπεζες για ελάχιστα χρέη, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα σπίτια μας. Και τελικά τα κόμματα χρωστούν πάρα πολλά χρήματα και δεν φαίνεται να τα αποπληρώνει. Έχει δίκιο ο κόσμος, έχουμε δίκιο όλοι. Τα κόμματα πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι καθαρά, πρέπει να δείχνουν το παράδειγμα. Αλλά εκείνο το οποίο προέκυψε και πρέπει να αξιοποιηθεί και από τη μεριά του, για να πούμε και τα του κόσμου. Ναι. Γι' αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα ότι ο κόσμος ήρθε και ψήφισε. Δεν φτάνει, πρέπει να ενεργοποιηθεί πολύ περισσότερο και επιπλέον να τον αξιοποιήσουν τα κόμματα, ούτως ώστε να υπάρχει μια συμμετοχική δημοκρατία, κυρία. Αν δεν υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία, αν ο κόσμος δηλαδή κάθεται και στις καρέκλες της πολυθρόνης και παρατηρεί από τις τηλεοράσεις τα επικτενόμενα, δεν γίνεται. Μάλιστα. Πρέπει να συμμετάσχει σε όλες τις εκφάνσεις και νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα μήνυμα από τον κόσμο ότι σηκώθηκε, ψήφισε προς μια παράταξη η οποία λίγο πολύ θεωρείται πεθαμένη και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το συνεχίσει, να οργανωθεί από τον φορέα σε επίπεδο πιο έντονο, πολιτικό, κοινωνικό κτλ. Και ο κόσμος πρέπει να ενεργοποιηθεί. Η αλήθεια είναι, κύριε Βλασερέ, ότι πραγματικά θέτεται αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στοίχημα που μπαίνει από εδώ και στο εξής, γιατί ένας πολιτικός φορέας, αν δεν προσελκύσει πραγματικά το ενδιαφέρον των πολιτών ώστε να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν όπως λέτε, μάλλον δεν έχει πετύχει. Δεν φτάνουν ούτε οι αρχηγοί ούτε τα στελέχη. Είναι πουκάμισο κενό περιεχομένο. Σωστό, πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας αυτό. Και πράγματι εδώ ξεκινάει και το μεγάλο στοίχημα. Να δούμε λοιπόν, δεν μου λέτε στην Άξο, επειδή ήσασταν και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, γνωρίζετε πόσοι από τους εκείνους που προσήλθαν την πρώτη, ας πούμε, Κυριακή 423, δήλωσαν ότι θέλουν να είναι μέλη του κόμματος? Ένα αρκετό ποσοστό, ένα μεγάλο γύρω στα 70%, ίσως μου φύγει, δεν είμαι ακριβής, αλλά γύρω στα 70% πρέπει να έχουν δηλώσει. Πάρα πολύ, δηλαδή γύρω στους 280, γύρω στους 280... Δείχνει ότι η Νάξος είναι πολιτικά ενεργής. Και εκ των πραγμάτων αποδεικνύει το ιστορικό ότι η Νάξο είναι ένα μεγάλο δημοκρατικό νησί. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα πράγματι για την Άξο και για τα υψηλά ποσοστά που και τις δύο φορές έδωσε στην κυρία Γεννηματά να ρωτήσω το εξής και γενικότερα και για την προσέλευσή της. Δεν ήταν βέβαια πολύ πολύ μεγάλη, αλλά δεν ήταν και αμεληταία σε σχέση πάντα με τον κόσμο που διαθέτει το θέτο το ζήτημα. Έναν θέατρο πλήρες. Έχω μια ψηλό διαφωνία. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ότι γίνονται κάποιες άλλες συγκεντρώσεις και είναι τα προστινά καθίσματα, εδώ πέρα. Όχι, όχι, δεν μιλώ για τη συγκέντρωση, μιλώ για την προσέλευση στη διαδικασία, κύριε Βλασερέ. Ναι, ναι. Να ρωτήσω λοιπόν, πού αποδίδεται πραγματικά αυτό το υψηλό ποσοστό στην κυρία Γεννηματά στην Άξο? Γιατί κάπου αλλού μοιραζόντουσαν τα πράγματα. Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι, και πρέπει να τους αποδώσω και τα αίσθημα, κάποιοι άνθρωποι έτρεξαν, προσπάθησαν περισσότερο για να γίνει αυτή όλη η ιστορία. Πρώτα απ' όλα η τοπική οργάνωση, αλλά και αρκετοί παράγοντες βοήθησαν. Και πρώτα απ' όλα ο κόσμος, ο οποίος φάνηκε ότι είναι έντονα συνειδητοποιημένος και συγκεντρώθηκε και είχε έτσι μια μαζική σε σχέση με τα υπάρχοντα, μια μαζική συμμετοχή στο θέμα της εκλογικής, ναι, της διαδικασίας. Και όσον αφορά το πρόσωπο της κυρίας Γεννηματά, που έδειξε πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως από τα μεγαλύτερα, για να μην πω και το μεγαλύτερο σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι η κυρία Γεννηματά εξέπεψε πράγματα τα οποία τα εισέπραξε ο κόσμος, και δεδομένου και εδώ είχε και ιδιαίτερη συμβολή η επίσκεψή της στην Άξο, mm-hmm, η αμεσότητα, mm-hmm, που είχε που υπήρξε μεταξύ της και του κόσμου. Αυτό είναι αλήθεια. Και βέβαια και ο πολιτικός λόγος τον οποίο έπρεπε και όλοι εμείς λίγο να
ευλογήσουμε και τα γένια μας, που όλοι εμείς οι οποίοι βοηθήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση, πρώτα απ' όλα να μαζευτεί κόσμος, πρώτα απ' όλα να μαζευτεί ανεξάρτητα το ότι είχα τοποθετηθεί υπέρ της κυρίας Γεννηματάρα. Σε καμιά περίπτωση το έχω δηλώσει, δεν υποτιμούσα τη συμμετοχή και την αξία των άλλων συνυποψηφίων. Και ήθελα να πω ότι νομίζω ότι όλοι συνεισφέραμε. Και εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις, με την παρουσία μου και με την όποια εμβέλειά μου, τέλος πάντων, καταφέραμε ούτως ώστε να έχουμε αυτό το αρκετά σπουδαίο αποτέλεσμα, το οποίο πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και για την Άξο. Και αν θέλετε, επειδή είμαι και το μεάρχης των νησιών, yeah. Νομίζω ότι τα νησιά μας έχουν του κόσμου τα πλεονεκτήματα, αλλά έχουν και αρκετά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα εντάξουμε πρωταρχικά μέσα σε αυτό το νέο φορέα, στο νέο κόμμα, και να τα προβάλλουμε και να προτείνουμε λύσεις. Να μην μείνουμε στα λόγια. Ήδη εγώ προσπαθώ, είσαστε εκεί στη συγκέντρωση, όσο αφορά το θέμα της γνησιότητος της γραβιέρας στην Άξο και τα λοιπά, που διάφοροι εκεί πέρα την εκμεταλλεύονται και προβάλλουν προϊόντα. Με μαϊμού προϊόντα, ναι. Το πρώτο που θα κάνω είναι θα το θέσουμε θέμα στη Βουλή, ούτως ώστε να προασπίσουμε κάποια πράγματα. Λέμε ένα παράδειγμα που αφορούν την Άξο και τα νησιά μας. Νομίζω δηλαδή ότι στόχος αυτής της παράταξης πρέπει να είναι να κοιτάξει πάρα πολύ τα νησιά. Και αυτή η ταλέπορη νησιωτικότητα πρέπει πραγματικά να εφαρμοστεί, γιατί τα νησιά έχουν τον κόσμο τα προβλήματα. Κύριε Βλασέρα, καλό κουπί, καλό ταξίδι, και εύχομαι όλα να πάνε καλά, προς όφελος της κοινωνίας πάντα. Μας δίνετε και εσείς και όλος ο δημοσιογραφικός κόσμος της Νάξου, ο οποίος είναι ιδιαίτερος, και να προβάλλουμε τις θέσεις του κόμματος, και νομίζω ότι έχετε συμβάλει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση, και ίσως και να είναι και ένας λόγος που η Νάξος μπορεί να έχει αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα όσο αφορά την προσέλευση του κόσμου και όσο αφορά και την νέα πρόεδρο. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.